Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε 17 μήνες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία για το πότε θα μπουν ξανά στα καινούργια σπίτια, για το πώς θα ορθοποδήσουν. Αυτές οι σεισμόπληκτες οικογένειες διαπιστώνουν όχι μόνο τις μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά και τη βαρβαρότητα του κράτους που τους αφήνει απροστάτευτους ακόμα και σε πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και δεσμεύσεις των λογαριασμών αρρωγής. Ειδικότερα, οι σεισμόπληκτοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την επίθεση των κορακιών, των φαν, στην κατοικία τους ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία των λαϊκών οικογενειών, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν. Εταιρείες στέλνουν ειδοποιητήρια για κατασχέσεις και πληστηριασμούς ακινήτων 1,5 χρόνο μετά τον ισχυρό σεισμό. Συγκεκριμένα, μέχρι πρόσφατα έχουν καταχωρηθεί στο υποθηκοφυλάκιο Αρκαλοχωρίου 12 κατασχέσεις ακινήτων σε κτηματικές περιφέρειες του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και του Δήμου Αρχανώνας Θερουσίων από 24 Τρίτου 2022 έως 28 Δευτέρου 2023, πιθανά τώρα να είναι περισσότερες, και μάλιστα πριν καν λήξει η αναστολή λόγω συνεπειών του σεισμού των πληστηριασμών. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι καταγγελίες των σεισμοπλήκτων ότι υπάρχουν δεσμεύσεις λογαριασμών των χρημάτων της κρατικής αρρωγής, το οποίο είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο με βάση κοινή υπουργική απόφαση. Να υπενθυμίσω βέβαια επί τη ευκαιρία ότι περίπου 1.200 σεισμόπληκτοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για επισκευή και ανακατασκευή των σπιτιών τους, αλλά μόλις οι 12 έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους 17 μήνες, επαναλαμβάνω, μετά το σεισμό. Αυτή λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα στο Αρκαλοχώρι, που οδηγεί στη δίκαιη οργή και αγανάκτηση, επιβεβαιώνει με τον πιο κοινικό τρόπο ότι στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου όλες οι κυβερνήσεις θυσιάζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Επιβεβαιώνεται το κοινό αντιλαϊκό πλαίσιο των κυβερνήσεων που νομοθέτησαν και νομοθετούν εναλλάσσοντας τη σκυτάλη, δίνοντας στα φαν το ελεύθερο να πετάνε τον κόσμο στους δρόμους και να είναι χρεωμένοι για 2 και 3 ζωές. Είναι τα δικά σας τα κόμματα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ για πάυση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών. Επιβεβαιώνεται επίσης η απέτηση που έβαλε το ΚΚΕ μετά το σεισμό για πλήρη απαγόρευση πληστηριασμών και όχι αναστολή τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει τους πληστηριασμούς σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων, των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ευέτων αγροτοκτηνοτρόφων και ουσιαστική ανακούφιση από τα δυσβάσταχτα δάνεια των σεισμοπλήκτων στους Δήμους Μηνώα Πεδιάδα και Αρχανώνας Θερουσίων. Για να γίνει άρση των δεσμεύσεων λογαριασμών των χρημάτων της αρρωγής και άμεση επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν κατασχεθεί, να υπάρξει διαγραφή των στεγαστικών δανείων για όσες κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες ή χρήζουν μεγάλων επισκευών, να καταργηθεί ο έμφυα για τους σεισμόπληκτους, πάγωμα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕ, τράπεζες χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες, και τέλος να επιστραφεί ο ΦΠΑ ή να απαλλαγούν οι σεισμόπληκτοι από τα παραστατικά υλικών και των εργασιών επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε συνάδελφε, μου δίνετε την ευκαιρία, και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να κάνουμε μια αποτίμηση και απολογισμό του πώς η ελληνική κρατική μηχανή έχει βρεθεί κοντά σε αυτούς τους πατριώτες μας, οι οποίοι έχουν πληγεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μέσα από 9 πρωτοβουλίες, θα επανέλθω στη δευτερολογία μου για τον πυρήνα του ερωτήματός σας, να έχουν μέχρι τώρα δοθεί εντάξεις πιστώσεων και εγκρίσεις χρηματοδότησης που υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ για το Αρκαλοχώρι. 300 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτον, χορήγηση πρώτης αρρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, προς ιδιοκτήτες και επιχορηγής προς επιχειρήσεις. 66 εκατομμύρια σε 7.000 δικαιούχους.
Τα 36,5 εκατομμύρια από αυτών χορηγήθηκαν σε δικαιούχους από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η διαδικασία διασταύρωσης των εκκρεμών αιτήσεων, μετά και την τρίτη φάση λειτουργίας πλατφόρμας, συνεχίζεται, προκειμένου να καταβληθούν και οι υπόλοιποι πόροι προσετούντες. Δεύτερο, έκτακτη χρηματοδότηση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, 14,79 εκατομμύρια ευρώ. Έγκριση πιστώσεων 8 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια, αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έκτακτη χρηματοδότηση 5,2 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και 1,6 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 650.000 προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, 365.000 προς το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και 1 εκατομμύριο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για αποκατάσταση ζημιών σε οδικές και σχετικές υποδομές. Τρίτον, πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής προχωρά από τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Ποιο είναι αυτό? Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε οι σεισμόπληκτοι συμπατριώτες μας να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν, όπως είπατε, το κτίριο που έχει πληγεί από το σεισμό με χρηματοδοτική στήριξη από το κράτος. Το ύψος της συνολικής στήριξης στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής εκτιμάται, όπως έχει ήδη εγκριθεί, στα 175 εκατομμύρια ευρώ, κύριε συνάδελφε. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 1.470 φάκελοι για ανακατασκευή ή επισκευή. Είναι σε εξέλιξη 524, έχουν ολοκληρωθεί 10, ενώ έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε 322 ελλείψεις. Σημειώνω ότι έχουν διενεργηθεί συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία, όπως εύλογα ρωτάτε σήμερα. Τέταρτον, η απαλλαγή από τον ένφια προβλέφθηκε από την πρώτη στιγμή, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί. Τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρου για ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ένφια, θα συμψηφιστούν με υφιστάμενες φορολογικές οφειλές ή θα επιστραφούν. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, 2.590 φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν επωφεληθεί από την απαλλαγή, με το συνολικό ποσό της απαλλαγής να ανέρχεται περίπου στις 372.000 για το 2022 και στις 455.000 για το 2021. Δηλαδή, σύνολο περίπου 827.000 για τη διετία 2021-2022. Πέμπτον, η υλοποίηση της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου συγκατοίκησης προχώρησε με συνολικό προϋπολογισμό 16,5 εκατομμύρια ευρώ και χρονικό ορίζοντα διετίας από τη δημοσίευση της εν λόγω οικία. Έχουν υποβληθεί 518 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 195, έχουν απορριφθεί 45 και είναι υπό επεξεργασία 270. Έκτον, χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς σεισμόπληκτες επιχειρήσεις για ζημιές σε λοιπά στοιχεία του ενεργητικού τους ολοκληρώθηκε. Βάσει αυτών των αποφάσεων, χορηγήθηκε προκαταβολή 416.000 ευρώ σε 142 δικαιούχους. Έβδομον, αναφορικά με την τελική επιχορήγηση των επιχειρήσεων, έχει ήδη εκδοθεί η σχετική απόφαση που προβλέπεται για αποζημίωση 365 συνολικά δικαιούχων. Όγδον, αναφορικά με τη διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Αρκαλοχωρίου, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόδοση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σε ποσοστό 50% των αιτήσεων δαπανών τους και με ανώτατο ύψος στα 18.000 ευρώ αναπιχορήγηση. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 125 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό ποσό επιχορήγησης περίπου 975.000 ευρώ. Και τέλος, ένατον, για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέφθηκε νέο ειδικό σχήμα στήριξης με αποτέλεσμα 183 δικαιούχοι να έχουν περιχορηγηθεί με ποσό άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Συμπερασματικά, παρά τις όποιες καθυστερήσεις, παρά τις όποιες δυσλειτουργίες σε σχέση με το παρελθόν, η ελληνική κυβέρνηση ενήργησε πιο συντονισμένα, πιο συνεκτικά, πιο αποτελεσματικά. Έχουν δοθεί
ή προβλέπεται να δοθούν σημαντικοί πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα φυσικά πρόσωπα, στα νομικά πρόσωπα, για να τους στηρίξουμε στην καθημερινότητά τους και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Στη δευτερολογία μου θα απαντήσω και σε ένα-δύο ακόμα πιο εξειδικευμένα θέματα που μου αναδείξατε σχετικά με το ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες από Θεομηνίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συντηχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, τόσα λεφτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι έδωσε στα Καλοχώρη, τι θα τα κάνουν οι άνθρωποι, πού θα τα βάλουν? Πολλά λεφτά. Ρέουν από τα μπατζάκια τους. Μα μιλάμε σοβαρά τώρα. Κύριε Σταϊκούρα, εσείς κάνατε αποτίμηση κυβερνητικού έργου. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να συνοηθούμε οι δυο μας και να είναι και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ. Βουλευτές, να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση 17 μήνες μετά σεισμοί στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν απαντήσατε όμως, είπατε πάρα πολλά, δεν απαντήσατε όμως τα ερωτήματα τα οποία έθεσα. Θα απαντήσετε, είπατε, στη δευτερολογία. Είναι ένα θέμα και αυτό. Θα υπάρξει μήπως τριτολογία δική μου για να απαντήσω στην δευτερολογία τη δική σας? Όχι. Είναι μια τακτική, την οποία, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να ληφθεί υπόψη και στη διάσκεψη των Προέδρων, ότι δεν μπορεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος να γίνεται υπό τέτοιες συνθήκες. Τώρα, τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων είναι πάρα πολλά. Είναι βουνό. Παρά τις μεγαλοστομίες, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης κτλ. Για άμεση αποκατάσταση των ζημιών, να σας θυμίσω τι έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν είχε έρθει στο Αρκαλοχώρι στην πρώτη του επίσκεψη, που μάλιστα επέριψε και ευθύνες στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου για το γεγονός ότι ισοπεδώθηκε το Αρκαλοχώρι, η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Δεν έχει βελτιωθεί. Η κρατική αγωγή και οι όποιες χορηγίες δεν αντιστοιχούν στο ύψος της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί οι σεισμόπληκτοι. Μόλις πριν από λίγο είπατε ότι μόλις 10 φάκελοι έχουν εγκριθεί από πόσους? Από 1.200 σεισμόπληκτους που έχουν καταθέσει αιτήσεις. Μόλις 10. Μα προϋπόθεση για να πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς είναι να έχουν εγκριθεί οι φάκελοι. Τι να το κάνω όταν έχουν μπει χρήματα στους λογαριασμούς, αλλά δεν έχουν εγκριθεί οι φάκελοι? Πολλές οικογένειες θα μείνουν οριστικά άστεγες λόγω των καθυστερήσεων των κατασχέσεων και δεσμεύσεων λογαριασμών, λόγω των προϋποθέσεων για τα υπόθηκα δάνεια, του κόστους για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου που δεν αποζημιώνεται ως ξεχωριστή δαπάνη του τιμολογίου, που υπολογίζεται με κατασκευαστικές τιμές που δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές ηλικιώδεις ανατιμήσεις σε οικοδομικά υλικά και εργασίες. Το πραγματικό κόστος που καλύπτει η στεγαστική συνδρομή είναι μόνο το 45%, το πολύ έως 50-55% του πραγματικού κόστους επισκευής και ανακατασκευής των κτηρίων. Οι κάτοικοι στις σεισμόπληκτες περιοχές δεν ξέρουν πότε και αν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τους λέγατε, προσέξτε, επιχορήγηση 80% κρατική αρρωγή μέσω της στεγαστικής συνδρομής και 20% άτοκο δάνειο από την τράπεζα. Κι όμως, κύριε Υπουργέ, όσοι σεισμόπληκτοι, το καταγγέλουν οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες για το 20% άτοκο δάνειο, οι τράπεζες είτε δηλώνουν άγνοια, είτε άρνηση συμμετοχής. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Δηλαδή ούτε αυτό. Βέβαια, εμείς είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε επισημάνει εξ αρχής και σε εσάς και στον κύριο Τριαντόπουλο, ότι άτοκο δάνειο από μια τράπεζα είναι δύσκολο να δοθεί. Με απλά λόγια, αν ένας ιδιοκτήτης δεν μπορούσε πιο πριν να πάρει κάποιο δάνειο, δεν θα μπορέσει ούτε τώρα να το πάρει. Ειδικά όσοι ιδιοκτήτες βαρύνονται ήδη με τραπεζικά δάνεια, οι τράπεζες δεν θα δεχτούν να τους εγκρίνουν νέο άτοκο δάνειο. Αλλά και όποιοι καταφέρουν να λάβουν αυτό το άτοκο δάνειο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για ποσά μέχρι 10.000 ευρώ δεν απαιτείται έγγραφη υποθήκη, ενώ για ποσά μεγαλύτερης αξίας το επισκευαζόμενο κτίριό τους ή άλλο ακίνητο θα μπαίνει σε υποθήκη αξίας που να καλύπτει το δάνειο. Έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν είναι οι κανόνες, οι τραπεζικοί κανόνες? Οι κάτοικοι στις περιοχές τις σεισμόπληκτες δεν αγαναχτούν μόνο για την ανεπάρκεια των μέτρων στήριξής τους, για τη γραφειοκρατία, την ολιγορία, την έλλειψη οργανωμένης κρατικής μέρημνας, αλλά και το γεγονός ότι δεν υλοποιούνται κυβερνητικές δεσμεύσεις ούτε για τα ελάχιστα.
Δηλαδή, πέστε μου τώρα, είναι 700 άνθρωποι ξεχασμένοι μέσα σε κοντέινερ χωρίς να προχωρούν οι σχετικές άδειες. Ακόμα και περίπτωση σεισμοπλήκτου ΑΜΕΑ, άτομο με ειδικές ανάγκες, με εμφανή τα σημάδια της αναπηρίας του, 17 μήνες φιλοξενείται σε ξένο σπίτι, καθώς η αίτηση για επιδότηση νοικίου που έκανε έχει απορριφθεί. Τα 12 κατασκευτήρια που ανέφερα στην πρωτολογία μου αφορούν ακόμα και πρώτες κατοικίες, αλλά και καταστήματα σεισμοπλήκτων, αποθήκες που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς λόγους έως και το δικαίωμα επέκτασης σε ύψος. Οι κατασχέσεις αυτές εντοπίστηκαν στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου, Αστριτσίου, Σκηνιά, Γάση, Δεμάτη. Ενώ η διαδικασία πληστηριασμού ακινήτου ενεργοποιήθηκε 6 μέρες πριν από τη λήξη της αναστολής, δηλαδή του εξάμηνου του παγώματος των υποχρεώσεων των σεισμοπλήκτων. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σταϊκούρα, εδώ πρέπει να απαντήσετε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέτουν οι ίδιοι. Έχουν κινητοποιηθεί, έχουν κάνει πορεία, έχουν κατέβει από τα χωριά τους στο κέντρο του Ηρακλείου στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους και ζητούν να αποζημιωθούν στο σύνολο της ζημιάς που έχουν υποστεί. Τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, οι αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Να διαγραφούν τα στεγαστικά δάνεια για όσες κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες. Να γίνει άρση δεσμεύσεων λογαριασμών των χρημάτων της αρρωγής. Να διαγραφούν τα χρέη σε εφορία, να γίνει αναστολή σε ΔΕΗ ή ΟΤΕ ίδρυυση. Τον έμφυα τον πληρώνουν. Τα ραβασάκια έρχονται για τον έμφυα. Λέτε τώρα εσείς να συμψηφιστούν κτλ. Λέτε κάτι, το λέτε προεκλογικά. Γιατί δεν το λέγατε αυτό 17 μήνες τώρα, να γίνει συμψηφισμός και το λέτε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Να απαλλαγούν από καταβολή φορών ατομικής ασφάλισης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Η επιστροφή του ΦΠΑ που σας είπα, πρέπει να απαντήσετε σε αυτό. Και φυσικά να υπάρξει και επιδότηση νοικίου. Και για να κλείνω, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή, γιατί θεωρώ ότι και αυτό, όπως και η προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου, ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Η κυβέρνηση με όλα αυτά μένει εκτεθειμένη. Διότι όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας οικονομίας, δηλαδή των λίγων, των ισχυρών ομίλων και των μνημονιακών δεσμεύσεων, θυσιάζεται λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες δηλαδή των σεισμοπλήκτων στην προκειμένη περίπτωση, όπως αποδείχτηκε, το ίδιο κάνατε και με το έγκλημα στα Τέμπη και είχαμε τους 57 νεκρούς. Ο λαός λοιπόν τιμωρός θα δώσει την απάντησή του σε επερχόμενες εκλογές ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε στον κύριο Συντεχάκη. Θα είμαι πολύ συνοπτικός γιατί νομίζω ότι σε αντιδιαστολή με αυτό που υποστήριξε ο κύριος συνάδελφος. Στην πρωτολογία μου τοποθετήθηκα επί της συνολικής, ολιστικής προσέγγισης της κυβέρνησης για το σοβαρό θέμα που προέκυψε στην Κρήτη και για το οποίο με κατηγόρησαν και ο ίδιος στη δευτερολογία το έκανε ακριβώς το ίδιο. Μίλησε για όλο το φάσμα των θεμάτων. Άρα, ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση συγκεκριμένων κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και ξέρετε, κύριε συνάδελφε, ότι πρόσφατα πήγα και εγώ στο Ηράκλειο Κρήτης και μίλησα με συμπατριώτες σας. Ότι λειτουργήσαμε ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά από το παρελθόν, πάντα σε σχέση με το παρελθόν, και ότι δώσαμε σημαντικούς δημόσιους πόρους για να στηρίξουμε την καθημερινότητα αυτών των συμπατριωτών μας. Τώρα, ως προς το αφορολόγητο, 300 εκατομμύρια ευρώ, το επαναλαμβάνω. Ως προς το αφορολόγητο και ακατάσχετο της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τον νόμο 4839 του 2021, προβλέπεται και αφορολόγητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις. Προβλέπεται δηλαδή ότι οι ενισχύσεις πρώτης αρρωγής που καταβάλλονται στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αυτών κάθε φορά που κατατίθενται ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη δημόσια διοίκηση. Βασικά από την φορολογική διοίκηση. Δηλαδή, εφόσον αυτά τα ποσά προβλέπονται ρητά ως ακατάσχετα στις κείμενες διαδικασίες και διατάξεις, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην τα αποδίδουν στην φορολογική διοίκηση, αλλά στους δικαιούχους τους. Καταθέτω στα πρακτικά, γιατί είχαν γίνει πάρα πολλές σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις,
την από 23 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, παρακαλώ, κοινοποιηθήσα μεταξύ άλλων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου τονίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, όπου τονίζεται προς τα πιστωτικά ιδρύματα το ακατάσχετο των ενισχύσεων κρατικής αλλαγής προς πληγέντες και ζητείται η λήψη των κατάλληλων ενεργειών από τις τράπεζες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί, αναφορικά, όπως είπαμε, το ακατάσχετο των ενισχύσεων που χορηγούνται για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Καταθέτω στα πρακτικά και την απαντητική επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία αναφέρει ότι εφόσον όλες οι ακατάσχετες πιστώσεις, παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ, και εγώ ενισχύσουν προς πληγέντες υποδομηνίες γίνονται μέσω των ειδικών προϊόντων του ΔΙΑΣ, είναι σχεδόν αδύνατο να κατασχεθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα προς απόδοση σε τρίτους ή στο ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα. Όπως προέκυψε από πρόσφατο περιστατικό με δικαιούχο επιδόματος σεισμοπλήκτου στο Αρκαλοχώρι, ο δικαιούχος ανέλαβε κανονικά το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ως επίδομα. Παράκληση, εάν έχετε άλλες σχετικές αντίστοιχες περιπτώσεις, αμέσως να ενημερώσετε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ.